Δεσμεύτηκε να είναι κοντά μας σήμερα λίγες μόλις ώρες μετά την απόσυρση. Καλημέρα σας. Που προκάλεσε κουβέντες και είναι εδώ. Καλημέρα σας. Λοιπόν. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όσους και όσους μας βλέπουν. Κύριε Υπουργέ, το νομοσχέδιο αποσύρθηκε και έφυγε ή το νομοσχέδιο αποσύρθηκε για να αλλάξει και να επανέλθει? Το νομοσχέδιο είναι υποχρεωτικό να επανέλθει, διότι το σύνολο της κοινωνίας βιώνουμε μια κατάσταση δραματική, μια κατάσταση πολύ άσχημη, η οποία μας προσβάλλει ως πολιτισμό. Θα το πω επανειλημμένα, όταν λέμε τη λέξη αδέσποτα ζώα, μιλάμε για εγκαταλειμμένα ζώα. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για ένα έγκλημα, για ένα προϊόν εγκλήματος. Τα ζώα αυτά είναι οικόσιτα, είναι ζώα που ζουν με τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια. Το να τα εγκαταλείπει ο άνθρωπος και να περιφέρονται στους δρόμους κακοποιημένα, τρομαγμένα, πεινασμένα, δεν μας στιμά ως πολιτισμό. Άρα το νομοσχέδιο πρέπει να επανέλθει οπωσδήποτε. Κύριε... Απλώς είχαμε τη γενναιότητα, επειδή υπήρξαν αντιδράσεις, να μεγαλώσουμε το διάλογο, να καλέσουμε ξανά όλους τους ενδιαφερόμενους να μας πούν τις απόψεις τους. Οι φιλοσοφικές οργανώσεις, και έχουμε πολλά μηνύματα, όπως είπε και η Μάριον τώρα, ήταν όχι απλώς εναντίον. Τι να σας πω δηλαδή, αντίον του νομοσχεδίου. Μιλάμε για τη στήρωση, μιλάμε για το αντίθετο. Ότι δεν βοηθάει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των αδέσποτων. Δεν βοηθάει την αντιμετώπιση. Ακόμη και οι Δήμοι ήταν εναντίον, που θα είχαν ένα τέλος για να βοηθήσουν στα αδέσποτα. Και ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε ανακοίνωση που είναι εναντίον σας. Τουλάχιστον. Εγώ από την ΚΕΔΕ δεν άκουσα καμία ανακοίνωση εναντίον μου και με την ΚΕΔΕ μιλάμε συνέχεια. Η ΚΕΔΕ θέλει να λυθεί το θέμα, γιατί οι Δήμοι είναι εκεί. Οι Δήμαρχοι κυρίως είναι εκείνοι οι οποίοι υφίστανται την πίεση από τους πολίτες και τους φιλόζους και όσους δεν θέλουν να έχουν ζώα αλλά υφίστανται το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας Δήμος που να θέλει να παραμείνει η σημερινή κατάσταση. Ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε σήμερα έχει ανακοίνωση. Πέρα. Ο Δήμος Αθηναίων, κύριε Τσιρόνη, έχει ανακοίνωση σύμφωνα με το οποίο λέει, μιλάει για ΙΤΑ. Κατά τα πόσα Αθηναίων πάμε μιλάει για ΙΤΑ πιανού. ΙΤΑ της κοινωνίας, ΙΤΑ δική μου, ΙΤΑ... Κύριε Τσιρόνη, είμαστε στην ίδια βάρκα. Υπάρχουν αντιδράσεις για συγκεκριμένα σημεία, κύριε Τσιρόνη. Είμαστε στην ίδια βάρκα. Για συγκεκριμένα σημεία, κύριε Τσιρόνη. Στήρωση. Ωραία, να πούμε για συγκεκριμένα σημεία. Και ευθανασία, κύριε Τσιρόνη. Υπάρχει κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης υπήρχαν καταγγελίες για ευθανασία. Υπήρχε στο νομοσχέδιο αυτό λοιπόν, το. Ξεκινάμε με την ευθανασία λοιπόν, που είναι το πιο απεχθές. Είναι το πιο απεχθές. Κοιτάξτε, ευθανασία στο νόμο το δικό μου και όσο είμαι εγώ υπουργός δεν πρόκειται να υπάρξει. Ούτε και υπήρξε. Άρα όσοι μιλάνε για ευθανασία είτε δεν έχουν διαβάσει το νομοσχέδιο, είτε κάτι έχουν παραπληροφορηθεί. Από εδώ και πέρα, για μένα ευθανασία δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν τη λέω καν ευθανασία, τη λέω γενοκτονία. Δεν είναι δυνατόν να ελέγξει πληθυσμό. Η λέξη ευθανασία, να σας το πω, είναι ιατρικός όρος. Είναι όταν ένα ζώο είναι τόσο πολύ άρρωστο που πρέπει να λυτρωθεί λόγω αφόρητων πόνων ή ανίατης κατάστασης, μόνο ένας γιατρός μπορεί να κρίνει ευθανασία. Ευθανασία για να μειωθούν πληθυσμοί, να μαζεύουμε ζώα και να τα σκοτώνουμε. Γιατί, κύριε Τσιρόνη, δεν συμβαίνει αυτό, κύριε Τσιρόνη. Δεν συμβαίνει αυτό. Είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί πάρα πολλές φορές έρχονται καταγγελίες και πάρα πολλές φορές έρχονται εκκλήσεις. Αν μπορούν άνθρωποι να υιοθετήσουν ζώα, σκυλιά που βρίσκονται σε δομές που δεν μπορούν πλέον να είναι σε τέτοια πληρότητα και τέτοια κατάσταση που δεν μπορούν να τα φιλοξενήσουν άλλο και τους κάνουν ευθανασία. Λοιπόν, είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι δεν συμβαίνει. Εμένα το καθήκον μου είναι να φέρω ένα θεσμικό πλαίσιο. Αν γίνονται παρανομίες κάπου, αυτό είναι δουλειά του εισαγγελέα, δεν είναι δουλειά δική μου. Μάλιστα. Άρα δεν μπορείτε πέρα, να το ξέρετε. Οι δομές στις οποίες αναφέρεστε. Ναι. Μια στιγμή να τελειώσω. Οι δομές στις οποίες αναφέρεστε και προβλέπονται στον υφιστάμενο νόμο και θα τις κρατήσουμε και στον καινούριο νόμο, δεν έχουμε αλλάξει τη γάτη, είναι δομές προσωρινής φιλοξενίας για ιατρική περίθαλψη. Δηλαδή, μέχρι το ζώο να ιαθεί αν είναι άρρωστο, να τσιπαριστεί, να σημαθεί δηλαδή, και να στηρωθεί αν είναι αστήρωτο. Δεν είναι δομές μόνιμης φιλοξενίας, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε ότι σε αυτές τις δομές. Αν υπάρχει το αδιαχώρητο, είναι αυτό που λέμε, να βοηθήσουμε τους Δήμους να έχουν πόρους ώστε αυτές οι δομές να είναι πιο καλές. Θα ρωτήσω κάτι, αλλά γιατί ξεκινήσατε από τους Δήμους, κύριε Υπουργέ, και έχετε εστιάσει όσα λεπτά μιλάμε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Όμως υπήρχαν αντιδράσεις για άλλα σημεία του νομοσχεδίου. Όπως για παράδειγμα, διαβάζουμε ότι η δυνατότητα κάθε πολίτη να έχει έναν αριθμό ζώων στο σπίτι εξαρτάται από τα τετραγωνικά της οικίας του. Δηλαδή, διαβάζω εδώ, θα μας πείτε αν ισχύει ή αν είναι fake news. Αλλά αν ισχύει, τώρα έχει ενδιαφέρον. Σε έναν χώρο 60 τετραγωνικά, μπορείς να έχεις
δύο ζώα, δύο μολοσσούς, αλλά όχι για παράδειγμα τρεις γάτες. Αν έχεις τρεις γάτες ή τρία κανείς, θα πρέπει ένα από τα τρία να το στείλεις κάπου αλλού. Ισχύει αυτό? Είχατε τέτοιο πράγμα στο νομοσχέδιο? Λοιπόν, γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχει αυτό που λέγεται αγάπη, το οποίο χρειάζεται για να μεγαλώσεις ζώα και όχι μόνο τετραγωνικά σε ένα σπίτι. Και οι οικογένειες μεγαλώνουν σε 40-50 τετραγωνικά, λοιπόν, και είναι πιο αγαπημένες από δίπατα και τρύπατα των 300 τετραγωνικών. Σας παρακαλώ, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι όμως. Ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, και μπορείτε να απαντήσετε για το όλο τον χρόνο. Ναι, αλλά προηγουμένως μου κάνετε ερώτημα για τη στήρωση, που είναι πολύ πιο σημαντικό θέμα. Έτσι, όλα είναι σημαντικά, θα τα απαντήσετε όλα, κύριε Υπουργέ. Όλα, οι απαντήσεις είναι δικές σας όλες. Εδώ είστε. Απαντήστε τα όλα. Δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, για τη στήρωση. Η κατηγορηματική θέση των φιλοζωικών οργανώσεων ήταν να είναι υποχρεωτική η στήρωση σε όλα ανεξαιρέτως τα ζώα. Όλα τα ζώα συντροφιά, δεσποζόμενα ή αδέσποτα, πρέπει να στηρωθούν. Αυτή είναι η θέση των φιλοζωικών οργανώσεων που ήρθε στον διάλογο, στην προδιαβούλευση. Εμείς αυτή τη θέση τη βάλαμε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Μας απάντησαν ότι είναι πιθανότατα αντισυνταγματικό. Δεν μπορεί να υποχρεώσει τους πάντες να στηρώνουν. Προτείνουμε λοιπόν τη μέση λύση, να στηρώνονται τα ζώα, και εμείς το θέλουμε να στηρωθούν, να ελεγχθεί ο πληθυσμός με έλεγχο γεννήσεων. Αλλά αν κάποιος δεν θέλει να στηρώσει, να πληρώνει ένα τέλος. Χθες μάλιστα ήμουνα με κοινόφιλους και μας είπαν ότι αυτοί δεν έχουν καμία αντίρρηση τα ζώα που αναπαράγονται, ξέρετε, οι ράτσες, να πληρώνουν ένα τέλος, το οποίο είναι το τέλος για να βοηθάμε να υπάρχουν οι δομές, να υπάρχουν και κάποια έσοδα. Πάμε τώρα στην διαβίωση των ζώων. Η προσωρινή διαβίωση από τον υφιστάμενο νόμο και θεωρείται παροχημένος, είναι προσωρινά 4 τετραγωνικά αυλισμός και 4 τετραγωνικά να ζει το ζώο. Όταν ένα ζώο συμβιώνει με τον άνθρωπο, θεωρείται ότι μπορεί να είναι 60 ζώα σε 20 τετραγωνικά, για παράδειγμα, 200 ζώα σε 20 τετραγωνικά? Γιατί μου λέτε να μην υπάρχει ένα όριο. Εμείς προτείναμε δύο όρια που τα βγάλαμε από την εμπειρία των φιλοζωικών οργανώσεων. Τρεις γάτες σε 60 τετραγωνικά δεν χωράνε, δηλαδή. Θα ήθελα να απαντήσω μισό λεπτό, γιατί υπάρχει, υπάρχει και επιστροφή, αλλά είναι και συγκεκριμένο. Ξαναλέω, βάλαμε στη διαβούλευση, βάλαμε στη διαβούλευση ένα ενδεικτικό νούμερο για να το συζητήσουμε. Εάν θέλετε να πούμε για τη γάτα να είναι 10 τετραγωνικά, για το μεγάλο σκύλο να είναι τα 50, είναι αυτό που ρωτήσαμε στη διαβούλευση. Η διαβούλευση γι' αυτό σημαίνει, γι' αυτό λέγεται διαβούλευση. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν κανονισμοί πολυκατοικίας σήμερα, που είναι οι περισσότεροι καινούργιες πολυκατοικίες, που λένε δύο ζώα ένα διαμέρισμα. Δύο. Εμείς βάζουμε πολύ περισσότερα. Λέμε όμως δεν μπορεί να είναι 50. Το καταλαβαίνετε. Γιατί αν είναι 50, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι δεν μιλάμε πια για φιλοξενία ενός ανθρώπου που αγαπάει, αλλά μια παράνομη δομή, η οποία ενδέχεται να υπάρχει παρεμπόριο και να το βαφτίζει ο άλλος φιλοξενία. Ναι, τώρα δεν μπορείτε δεν να μπορείτε βάλετε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορείτε να βάλετε στο ίδιο τσουβάλι ανθρώπους οι οποίοι έχουν και δύο και τρία ζώα και τα αγαπάνε και τα μεγαλώνουν και συμβιώνουν μαζί τους και τέσσερα μπορεί να έχουν. Και λύνουν εμείς, και ένα πρόβλημα. Εμείς, κύριε Υπουργέ, στην πολυκατοικία μας έχουμε 8 γάτες. 8 γάτες, 10 γάτες. Έχουμε απ' έξω και σταΐζουμε. Δεν μπορεί να μας πείτε ότι το κάνουμε εμπόριο. 8 γάτες. Τις βρήκαμε, τις μαζέψαμε και τις έχουμε εκεί. Στην πολυκατοικία μας. Καλά κάνετε. Μα αυτό δεν μπορείτε να πείτε. Απαγορεύεται τώρα. Απαγορεύεται. Συγγνώμη, και αυτό θα είναι μέσα στη λογική του, ότι απαγορεύεται να ταΐζει σε όχι συγκεκριμένα σημεία. Πώς, κύριε Τσιρόνη, η σύντηση αδέσποτων σκύλων και γατών από τους πολίτες που χρόνια δεν ταΐζουν και τα φροντίζουν, θα επιτρέπεται μόνο στα σημεία που επιτρέπεται οι φιλόζωοι να ταΐζουν ζώα? Εμείς στην πολυκατοικία μας είμαστε παράνομοι, κύριε Τσιρόνη. Με αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Τσιρόνη, με αυτό το νομοσχέδιο, εμείς στην πολυκατοικία μας είμαστε παράνομοι. Όλη η πολυκατοικία δηλαδή είναι παράνομη που ταΐζει αυτές τις 8-10 δέσποτες γάτες καθημερινά. Όχι, σας λέω όχι, δεν με ακούτε. Σας λέω όχι, δεν με ακούτε. Δεν ισχύει αυτό το νομοσχέδιο, πώς να σας το πω. Νίκο, μπορώ να ρωτήσω. Δηλαδή, μου λέτε ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Βρέστε μου σε ποιο άρθρο του νόμου δεν επιτρέπεται να ταΐζετε 8 γατάκια στην πολυκατοικία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κύριε Τσιρόνη, να σας βάλουμε ένα γενικό ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τρεις εδώ, έρχονται και πάρα πολλά ερωτήματα. Είστε και μακριά και σας έχουμε λίγο μέσα ένα σφιχτικό κλειό να μας απαντάτε πολύ γρήγορα τις ερωτήσεις μας. Αλλά να ρωτήσω κάτι γενικό. Αυτό το νομοσχέδιο, έτσι όπως έρχεται στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο πρόβλημα στα αδέσποτα και είμαστε πολύ
πολύ ασυνείδητοι και στη συμπεριφορά μας από τη μία πλευρά, και από την άλλη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι, φιλοζωικές οργανώσεις, και γίνονται διάφορες δράσεις ώστε να βοηθήσουν αυτό το πρόβλημα να περιοριστεί. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω, και πείτε μου αν είναι έτσι, είναι ότι με την πρόθεση αυτού του νομοσχεδίου να πάει όλο το βάρος προς τους Δήμους, οι Δήμοι έχουν αυτή τη στιγμή τη στήριξη και τις δομές να το αναλάβουν όλο. Διότι εδώ έρχονται μηνύματα και λένε ότι οι Δήμοι ουσιαστικά παίρνουν και κάτι κονδύλια τα οποία δεν είναι και σίγουρο ότι πάνε προς τα αδέσποτα σε κάποιες περιπτώσεις, ή κάποιες άλλες περιπτώσεις. Δεν τα δίνουν ίδιοι. Ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχουν την πρόθεση, αλλά δεν φτάνουν. Άρα, γιατί βάζετε αυτή την μπάρα και ουσιαστικά σταματάτε το έργο των φιλοζωικών, ή το δυσκολεύετε, ή των ανθρώπων που θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία να βοηθήσουν? Απάντω, δεν βάζουμε καμία μπάρα. Αντίθετα, εξυγιαίνουμε το ρόλο. Εμείς αυτή τη στιγμή στο νόμο ρητά επιτρέπουμε στους Δήμους να κάνουν συμβάσεις με τις εθελοντικές οργανώσεις, με τις οργανώσεις εθελοντών. Απλά εκείνο που ζητάμε σε αυτή την περίπτωση είναι διαφάνεια οικονομική. Άρα η μπάρα που λέτε ότι εμείς τα δίνουμε όλα στο Δήμο δεν ισχύει. Αν διαβάσετε το νόμο, αντίθετα, όχι μονάχα ενισχύουμε το ρόλο των φιλοζωικών οργανώσεων, αλλά τον κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο. Οι φιλοζωικές οργανώσεις, κυρία Υπουργέ, σας κατηγόρησαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ότι δεν λάβατε υπόψη τόσο πολύ τους ίδιους όσο άλλες οργανώσεις, όπως την Ιάτρους και λοιπούς, οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη φιλόζωοι. Πώς θα συνεχιστεί... καλέσαμε τους πάντες. Ναι. Πώς θα συνεχιστεί ο διάλογος από εδώ και πέρα, η διαβούλευση από εδώ και πέρα, για να επανέλθει το νομοσχέδιο με λιγότερα λάθη και με λιγότερες τριβές? Θα ξανακαλέσουμε τους πάντες. Θα ξανακαλέσουμε όποιος ενδιαφέρεται. Όλες οι φιλοζωικές κατηγορίες ανθρώπων. Να το πούμε καθαρά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Mm-hmm. Αυτοί που έχουν συμφέρον να συνεχιστεί η σημερινή φαυλότητα και αυτοί που θέλουμε να αλλάξουμε τη σημερινή φαυλότητα. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν συμφέρον να συνεχιστεί η φαυλότητα? Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Όσοι λοιπόν θέλουν να αλλάξει η σημερινή φαυλότητα, καλόδεχτοι στο γραφείο μου, καλόδεχτοι στο διάλογο. Κύριε Τσιρόνι, εγώ τους κάλεσα όλους από την πρώτη στιγμή, όσοι ήθελαν να ήρθανε. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να συνεχιστεί η συγκεκριμένη και η σημερινή φαυλότητα? Αφήσατε να αιωρείτε. Εγώ ελπίζω κανένας. Ελπίζετε κανένας? Εγώ ελπίζω κανένας. Αλλά άθελά τους όσοι λένε να αποσυρθεί ο νόμος και αμήνουμε στη σημερινή πραγματικότητα, χωρίς να καταθέτουν προτάσεις στο διάλογο, ουσιαστικά στην πράξη θέλουν να συνεχίσει τη σημερινή φαυλότητα. Δύο ερωτήσεις με γρήγορη απάντηση, κύριε Υπουργέ. Αν είναι εύκολο, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, βλέπουμε ότι η σύντηση των αδέσποτων σκύλων, γατών από τους πολίτες, θα είναι σε συγκεκριμένα σημεία, η πρόταση τουλάχιστον, που ορίζουν οι Δήμοι. Εμείς ξέρουμε όμως, για παράδειγμα, ας πούμε, τον Αύγουστο κάνει πάρα πολύ ζέστη. Νερό. Και προτείνουμε και από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις, βγάλτε λίγο φαΐ, βγάλτε λίγο νερό έξω για τα ζώα, γιατί και αυτά έχουν ανάγκες. Τώρα αυτό θα απαγορεύεται? Όχι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα το νομοσχέδιο. Λέει ότι επιτρέπεται να ταΐζουν οι άνθρωποι ζώα έξω, αρκεί να τηρούν τις συνθήκες υγιεινής. Το άλλο, πολλοί μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Λέει, εσείς δεν ζείτε σε πολυκατοικία που ένα διαμέρισμα έχει 15 σκυλιά, για να δείτε πράγματι ότι υπάρχουν ζητήματα καθαριότητας. Το ακούμε αυτό. Το σεβόμαστε είναι ακόμα και θορύβομαι. Όλα τα μηνύματα που παίρνουμε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι από όλες τις πλευρές. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Από την άλλη, το ερώτημα είναι, ας πούμε ότι ζω σε μια πολυκατοικία που κάποιος έχει 10 σκυλιά ή 12. Και πράγματι υπάρχει και θόρυβος και ένταση, ενδεχομένως και κάποια ζητήματα καθαριότητας, αν ο ιδιοκτήτης δεν φροντίζει. Με το νομοσχέδιο τι θα γίνει? Θα κρατήσει 2 και τα άλλα 10 πού θα πάνε? Δηλαδή προκύπτουν ζητήματα. Πού θα πάνε? Κάποιος έχει 10 σκυλιά σήμερα σπίτι του. Μετά το νομοσχέδιο, πού θα πάνε τα υπόλοιπα 8, ας πούμε, που θα περισσέψουν, που δεν θα επιτρέπεται να τα έχει σπίτι? Ξαναλέω. Καταρχάς, υπάρχουν σε όλους τους νόμους, και αυτό το διάλογο το ανοίξαμε για αυτό το λόγο, μεταβατικές διατάξεις. Φαντάζομαι ότι μέχρι να φτάσουμε στο τελικό σχέδιο νόμου, θα υπάρξει συζήτηση τι γίνεται με τους υφιστάμενους. Φαντάζομαι οι υφιστάμενοι θα παραμείνουν όσοι έχουν, γιατί δεν μπορεί να τους πει να διώξουν τα ζώα τους. Εμείς βάζουμε μια νόρμα ότι για να ζει καλά ένα ζώο θέλει τουλάχιστον κάποια τετραγωνικά. Αυτό είναι παγκόσμια σύμβαση. Θέλετε να είναι τα 4, τα 20, τα 30, να είναι διαφορετικά, είναι μονοκατοικία, διαφορετικά είναι πολυκατοικία, να το συζητήσουμε. Αυτό ζητάμε. Όταν καταθέτεις ένα νομοσχέδιο, λες, συμφωνούμε να έχουμε ένα όριο. Μην κάνουμε την κολογηθιά τώρα στο κανάλι αν το όριο θα είναι τα 30 τετραγωνικά ή τα 8 τετραγωνικά ή τα 15. Αυτό είναι το σημαντικό σημείο. Το σημαντικό είναι να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να έχουμε άπειρα ζώα μέσα σε ένα μικρό χώρο. Γιατί μάλιστα αυτό τα καταπιέζει. Να σας πω κάτι. Έχω και ένα θέμα τώρα που προκύπτει και θέλω να το υποβάλω αυτό ως ερώτημα.
Με το ύψος των προστήμων. Η πολιτεία τα ορίζει. Απλώς ξέρετε, δηλαδή έχουμε τώρα βιώσει μια κρίση πρωτοφανή τα τελευταία 8 χρόνια και βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν ευθύνες για αυτή, να κυκλοφορούν άνετα, ελεύθερα, να εκφράζονται και καλά κάνουν κτλ. Αλλά εδώ πέρα σου λέει ο ένας υπουργός, οδηγείς και κάνεις μια απρεπή χειρονομία. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει πάρε ένα 500. Σου λέει ο άλλος υπουργός, δεν ακολουθείς κατά γράμμα τον νόμο για τα ζώα, πάρε 5, 10, 15.000 πρόστιμο και ποινή φυλάκισης μέχρι έναν χρόνο. Και σου λέει ο πολίτης, τώρα για ένα σκύλο, εγώ θα μπω μέσα ένα χρόνο. Και κάποιοι άλλοι που έχουν προξενήσει πληγές στη χώρα και κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι. Κύριε Υπουργέ, είναι ένα ζήτημα και το ύψος λοιπόν, των προστήμων. Να σας απαντήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, ξαναλέω, τα ζητήματα του ύψους των προστήμων είναι ζητήματα της διαβούλευσης. Έχουμε πολύ μεγάλες πίεσεις από κάποιες κοινωνικές κατηγορίες να τα μειώσουμε, από άλλες να τα αυξήσουμε. Να. Αυτό σημαίνει διάλογος, αυτό σημαίνει δημοκρατία. Όταν καταθέτει ένα νομοσχέδιο και βάζει ένα νούμερο, είναι 17.000 που βάλαμε, μπορεί τελικά αυτό να γίνει 30, μπορεί να γίνει 12, ανάλογα με την διαβούλευση και το θέλει η κοινωνία. Αυτό σημαίνει διαβούλευση. Να, από εκεί και πέρα όμως, θα τονίσω. Γιατί θα σας πω μια αρχή. Μου είπανε γιατί τα πρόστιμα για την κακοποίηση ζώων είναι μεγαλύτερα από ότι είναι για τον άνθρωπο. Η απάντηση είναι απλή. Ο άνθρωπος, αν χαστουκίσω έναν άνθρωπο που πάει σε ένα δικαστήριο και με κυνηγάει, ένα σκυλί είναι βουβό. Δεν έχει δυνατότητες άμυνας. Δεν έχει δίκιο αμυνήσει. Άρα τα πρόστιμα σε έναν υπεράσπιστο πλάσμα είναι πολύ μεγαλύτερα όταν το πλάσμα δεν έχει φωνή. Όπως η κακοποίηση ενός βρέφους είναι πολύ χειρότερη από την κακοποίηση ενός ενήλικα. Έτσι, η κακοποίηση ενός σκύλου για μένα κύριε είναι πολύ Υπουργέ, πιο και ευχαριστώντας σας που κάνετε αυτή την παρέμβαση σήμερα, λίγες ώρες μετά την απόσυρση του νομοσχεδίου, να ρωτήσω κάτι σε προσωπικό επίπεδο και θα ήθελα μια ειλικρινή απάντηση. Εσείς στεναχωρηθήκατε που δεν προχώρησε αυτό τώρα σε αυτή τη φάση? Νιώσατε ότι είναι, ας πούμε, μια προσωπική αποτυχία αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, εγώ έχω εμπιστοσύνη στα άρθρα του νόμου το οποίο κατεβάσαμε. Από εκεί και πέρα, το να μεγαλώνουμε τη διαβούλευση και να κάνουμε μια αποχώρηση στην κατεύθυνση του διαλόγου, όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Στο κάτω-κάτω αυτό επιθυμούσε ο πρωθυπουργός μου, αυτό έκανα. Μάλιστα. Λοιπόν. Πριν τελειώσουμε, πριν σας αφήσουμε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμη που δεν αφορά το νομοσχέδιο για τα ζώα. Μας λέει ένας τηλεθεατής, ρωτήστε τον κύριο Τσιρόνη πότε θα ανοίξει η δεύτερη προκήρυξη για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας. Είναι το αντικείμενό σας και αυτό? Ναι. Όσον αφορά την κτηνοτροφία, νομίζω έχει ήδη ανοίξει. Κάποια στιγμή θα βγει στον αέρα. Μάλιστα. Όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, τη δεύτερη της φυτικής παραγωγής, επειδή θα γίνει με το ΟΣΔΕ του 17 αναγκαστικά, το οποίο θα ολοκληρωθεί την άνοιξη, λογικά μέχρι να έχουμε ενστάσεις, πρέπει λογικά να ανοίξει γύρω στο Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Με τη Θεσσαλονίκη. Τώρα για να πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και νομίζω ότι μιλάμε όλοι.